το ταξίδι. Κουραστικό λίγο, γιατί οι Φιλιππίνες τελικά είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά εντάξει, ήταν όμορφο, γιατί περίμενα να αντικρίσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία στο Nomad? Ήταν μια εμπειρία η οποία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που την έζησα και φεύγω από εκεί με πολύ πολύ ωραία συναισθήματα. Ήταν το πιο δύσκολο που βίωσα? Το ότι έπρεπε να είμαστε μονίμως βρεγμένοι, να κοιμόμαστε βρεγμένοι, όλη τη μέρα να είμαστε βρεγμένοι, να μην στεγνώνουμε ποτέ. Ο κόσμος έχει σχολιάσει πάρα πολύ θετικά, σε έχει στηρίξει, έχει διαβάσει καθόλου μηνύματα? Διάβασα κάποια μηνύματα κάτω από τη φωτογραφία μου στο Instagram και ήταν πάρα πολύ θετικά τα σχόλια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Τι σε έκανε να αποχωρήσεις, πιέστηκες? Όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πιέστηκα ποτέ, δεν λύγησα ποτέ και σίγουρα δεν... με κούρασε το να αγωνίζομαι και να προσπαθώ, είναι το μόνο σίγουρο. Επειδή το βίωσε εκεί πέρα, έχει σχολιαστεί ότι στην αντίπαλη ομάδα την κόκκινη υπήρξε μια έντονη κλίκα, να το πω, εναντίον του Μαυρίδη. Το έχεις δει, τι έχεις καταλάβει γι' αυτό? Κοίταξε να δεις, αυτό που μπορούσαμε κι εμείς να καταλάβουμε, βλέπαμε ότι προς το τέλος κυρίως, ότι ο Γιώργος έκανε πιο πολύ παρέα με τον Νίκο νομίζω, και οι υπόλοιποι κάναν πιο πολύ παρέα μεταξύ τους.